Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγα Μπασκετάκη, σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμα αναμέτρηση για την Master League. Έχουμε πει στα playoffs για τα καλά. Πλέον πιο συγκεκριμένα παρακολουθούμε την αναμέτρηση μεταξύ Puebla BC και Big Babes για τρεις. Μεγαλόπουλος ξεκινάει πολύ δυναμικά, βάζει τους πρώτους πόντους του παιχνιδιού και συνεχώς της ομάδας του 0-3. Στηρίζει ο Μεγαλόπουλος, ο οποίος μας έκανε και κάποιες δηλώσεις. Σούρχα 3, εύστοχο και από την άλλη πλευρά. Μουρένα. Πάλι για 3-3, μαρκαρισμένος είναι άστοχος. Δυτικό ριμπάντο του Μεγαλόπουλου. Μεγαλόπουλος και πάλι σου για 3 μπορείς να βρεθεί ελεύθερος. Σε μισθά από αναπήδηση και τα μπλο. Η μπάλα θα περάσει εντός. Δεν έχω ακόμα βέβαια από πολλές σκέψεις. Πολλά πράγματα, πολλά, θα παρακτήσω πολλά στοιχεία και εδώ στις δύο ομάδες. Έχουν μπει για τα καλά με πολύ μεγάλη ένταση στο παιχνίδι, με πολύ μεγάλη όρεξη. Θέλεις να δώσει ένα screen και την πάρα στο Μελίδη. Συγκρατεί την μπάλα ο Κρετάνιος, ένα jump shoot είναι άστοχο από τον Ανδοντίδη. Μεγαλόπουλος, 18 υπόντιδες διαφορά στην βεθυμίσμα στο πρώτο παιχνίδι, 71-53 είχαν κερδίσει οι Babes. Νίκος Αλεξανδρίδης και Σωτήρης Μεγαλόπουλος στάθηκαν για Puebla BC και Big Babes αντίστοιχα, ενώ πολύ ωραία κίνηση, πολύ δύσκολη απέναντι στον προσωπικό αντίπαλό του. Μεγαλόπουλος θα εστοχίσει 3-8. Στάθηκαν λοιπόν οι εκπρόσωποι τύπου για απόψε των δύο ομάδων. Και ιδίω στην μεγάλη ευστοχία που διακατήχε του παίκτε των Big Babes, για 3 θα διαφύγει την άστοχο για τον Δημήτρη Ελεύθερο. Κανούδη, Τρίτη, Παπαδόπουλο, Καλοπάση Γκέιμ. Μεγαλόπουλο και πάλι σου για 3 όταν θα διαφύγει ελεύθερο είναι άστοχο αυτή τη φορά. Έχει βάλει 2 μέχρι στιγμή, έχει 6 από του 8 πόντου των Babes. Πολύ δύσκολο το έργο των Σίγκων Σκουέμπλα. Προηγουμένω 7 και 8 παίκτε αντίστοιχα για Κουέμπλα και Big Babes. Θα μετρούσε το καλά, θα έμπαινε και κερδίσει το πρώτο φάουλ της βραδιάς για το πρώτο παιχνίδι στον Γαλλίνα. Νίκος Παπαδόπουλος με το νούμερο 17 έκανε το φάουλ και θα περάσει εκτός της 30 για πρώτη φορά στο παρκέ. Η πρώτη αλλαγή πραγματοποιείται μετά από ούτε 2 αγωνιστικά λεπτά. Τελειοφύλλη στις βολές λοιπόν. Αυτό το φάουλ μετά από την αναμέτρηση είναι και βολές, 4-8 double score του Τζανκαρίνα. Έστοχος, δεύτερη 5-8. Μεγαλόπουλος. Τρίτο υπέροχη πάσα του Δημητριάδη, ο οποίος θα δώσει στο Μεγαλόπουλο, θα κάνει άλλη προσπάθεια. Έχουμε μια μικρή βόλτα στην baseline. Εδώ είναι μια πάσα που πάλι θα περάσει εκτός. Για Τρίτης. Τριάδης στην παλιά Τρίδης, θα μετρήσει και μέτρησε! Θα μετρήσει αν μπει, πήγα να πω. Δεν βλέπω το μέλλον. Καλάθι και φάουλ. Είδα βάλει το στρώμα. Ούτε στην κάμερα. Ξεκινήσατε. Για Τρίδης λοιπόν, το νούμερο 8 έχει εκθέσει το φάουλ. Έσοχος και στην πολύ. Όχι το νούμερο 8, διορθώνω. Ένα jump shoot καπετάνιος είναι άσπρος όταν την ελεύθερος, υπάρχει επιθετικό rebound. Αλλά είναι άσπρος και ο Δοντίδης. Τώρα στο fast break του Σιανούδης. Σιανούδης, τώρα πάει στο game. Μεγαλόπλος θα το πάρει, έξτρα πάσα Δημητριάδης στο 3, θα το πάρει αυτός αυτή τη φορά, είναι άσπρος. Καπετάνιος στο rebound. Τσουμελίδης. Λαφαρίδης, Διοφίλης. Δημητριάδη, ένα ματσάπ που παρουσιάζει ενδιαφέρον, πάρα πολύ μεγάλη καμπύλη για να βγει το ψωμένο χέρι του αντιπάλου. Αψωμένο, ωραίος. Πήγε να σου πετύχει, υψωμένο χέρι. Είναι άστοχος και υπάρχει φάουλ. Δεν θα πληρώσει ο Λαμαρίδη. 2-1. Πραγματικά. 5-11 λοιπόν. Καλό πάσα γκέιμ ζήτησε στη γωνία. Μεγαλόπουλος κάνει κάποια προσπίση. Πέρασε το ψωμένο αντίπαλο. Τριάδης. Χρήστη από 2 τώρα πάνω. Στην πάσα για Τρίδη στα φίλια. Πάσα καλά. Είναι άστοχος. Ο ίδιος έπαιζε το αντίπαλο. Γραπώνει την μπάλα. Είναι άστοχος. Και στη δεύτερη προσπάθεια. Φίλης, ωραία τρίπλα, παραμένει στο πάνω, θα πήγε για το κλέψιμο, ενεργά. Πάει μόνος του μέχρι μέσα, τελικά, coast to coast. Από εκεί το πήγε, από αλλού το πήγε, τελικά έβαλε την μπάλα στο καλάθι, 7-11. Μεγαλόπουλος. Ενεργή του Λαφαρίδης. Τρίτη στην κορυφή, Δημητριάδης, δύσκολη προσπάθεια με ταμπλό. Υπόγειο lay-up χωρίς να χάσει χρόνο. Έχει πράγμα για την αλλαγή από τον πάγκο των Babes.
Και με χέρι στο πάρει σου για 3 έκτοχο ο Βελίδης. Το βάζει από τον Λαπαρίδη. 10-13. Πάνω από το σκρίν λίγο ο Βοδόπουλος. Ο οποίος ενωμένει την απεράσει εντός ολίγου στο νομοθετικό χώρο. Γιατί της πέρασε ανάμεσα από δύο παίκτες και απέναντι σε τρίτο. 2 ακόμα πόντι. 10-15. Λαπαρίδης. Στο σούτ φανάζει κάποιος από τους παίκτες του Μπέιτς και έχει το χέρι να δώσει. Ένα μακρινό δίποντο είναι άστοχο, μόνο ταυλό από τον Καλυφίλη. Υπάρχει επιθετικό rebound και πάλι σε καλάθι από τον Θράσο τον Τίδη. Μεγαλόπουλος. Ζήσε, θα πάρει σε δεύτερο χρόνο, όχι δεν θα πάρει τελικά. Ο Δημητριάδης αντιπέρασε πολύ και έκλεψε. Μεγάλος, θέλει να τρέξει και παίρνει τον Μεγαλόπουλος. Ο Φίλης συγκρατεί σε δεύτερο χρόνο, ο Μελίδης του για τρεις και πάλι έχει γλυκαθεί από το προηγούμενο. Είναι εύστοχος και πάλι, 15 όλα και πάει νότου πάγκο των Babes. Ποιος δεν έχει ίδια μας προσχύσει. Απόψε και ο Μαθήγια μου, ήθελε δεν θέλει να παίξει. Ενώ 15 όλα λοιπόν. Άρα παρέπει να το παρακαλώ πολύ. Πολύ ψηλό σκορ λίγο πριν τα μέσα ακριβώς της πρώτης περίοδου. Επιστροφή σε πολύ λίγο μήνυμα. Επιστροφή λοιπόν της Sonic Arena. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει επιτέλου το παιχνίδι μετά το time out που οι Babes. Οι δύο ομάδες εξάντησαν όλο τον χρόνο που είχαν στην επίθεσή τους. Η τρίτη τώρα κατεβάζει την επίθεση, την πρώτη επίθεση μετά το time out. Έχει περάσει ο Αλεξανδρίδης. Ο Αλεξανδρίδης στο νούμερο 11, ο οποίος μας έκανε κάποιες δηλώσεις για πρώτη φορά στο παρκέ από πλευρά της Πουέμπλα. Θα γυρίσει ο Ρο, είναι άστοχος. Θα γυρίσει το ρημάνι του Βαρίνης. Έχει περάσει εκτός. Ένα jump shoot απέναντι στον Παπαδόπουλο, στη βάση της εμφάνισης πάρα πολύ ψηλά. Ο Μεγαλόπουλος θα πάρει το rebound και πιθανόν πολύ γρήγορα θα τρέξει όπως φαίνεται. Μεγαλόπουλος, Μητρίδης. Τσιανούντης έχει κλειστεί από δύο, Μεγαλόπουλος έχει κλειστεί μερικός ελεύθερος, πάει μόνος μέχρι μέσα. Ελεύθερος και ο Τσιανούντης από κρυπτογραφίδι και παρκώς η άμυνα της Πουέμπλα για να πάρθει το ελεύθερο shoot από τον Κουσενέντη, ο οποίος αυτό έχει όμως. Σκαστή πάσα, καπετάνιος. Για 6 δευτερόλεπτα. Τάνιος θα γυρίσει από τη μία, θα γυρίσει από την άλλη. Πίποτ, Ρουδίδης. Στα 10 δευτερόλεπτα, ο Μελίδης ούτε για 3 και πάλι. Είναι άσχημος αυτή τη φορά, για 3 θα συγκρατήσει λίγα την μπάλα. Και ο Μεγαλόπουλος πριν δεν είναι. Θα τοποθετηθεί στη γωνία, δεν θα τοποθετηθεί από το Ιατρίδη. Αδύναμη πάσα και ο Φίλης αποκρυπτογράφησε και έκλεψε. Ο Καπετάνιος με γόνος του μέχρι μέσα θα αφήσει την μπάλα του καλάθι. Απέναντι στον Κουσιανούδη, ο οποίος τον κυνήγησε, αλλά δεν καταφέρει να τον αποτρέψει επαρκώς για να μην αστοχήσει. 17-15 λοιπόν, μπροστά η Πουέμπλα. Θυμίζουμε 18 πόντους της διαφοράς στο handicap εντός εισαγωγικών που έχει να καλύψει η ομάδα του Κιτρινό Μαυρό. Είναι ένα jump shoot, είναι έστοχος ο Παπαδόπουλος. Ο Δοντίδης, ο Μελίδης, το πόνεξε τους του έδωσε τώρα την μπάλα. Ο Κιτάνιος θα πάρει τώρα τον Δοντίδη. Καστή πάσα δεν θα το προσθεί ο Κρυφίλης, αλλά είναι εκεί πέρα ο Αλεξανδρίδης. Θα γυρίσει δύσκολη προσπάθεια, είναι άστοχος. Παγεί το επιθετικό rebound του Καπτάνης, δεν τα κατάφερε. Και δεν σκεφάρισε το αμυντικό. Βοδόπουλος. Στη γωνία, Τζανούδη, σου για 3 είναι άστοχος. Μάλλα μπήκε και βγήκε από το ροϊ. Το Μεχαλκίδη, υπάρχει επιθετικό rebound. Τι άσχημο παιχνίδι έπαιξε μπάλα, σου για 3 Μεγαλόπουλος. Είναι άστοχος, πάει πολύ ψηλά, μου αρχίζει το επιθετικό rebound. Δεν κατάφερε, η μπάλα θα περάσει εκτός. Και είναι για την Πέμπλα. Διαχειρός αυτού πέρασε εκτός οριών, εκτός αγωνιστικών οριών. Το Δίδης, θα κρεμπάσει την επίθεση. Στα 19 δευτερόλεπτα. Πάρει ένα screen, κάτι σε screen τον Δίδη. Θα πάει μέχρι μέσα ο Κρυφίλης, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, ένα jump shoot. Θα τον δικαιώσει και πάλι forward το εις Πέμπλα. Ο Καλόπουλος. Διατρίδης. Ψάχνει μια πάσα και σταματήσει. Δεν άρχισε μάλλον. Πού είναι ρόλο. Ένα μακρινό τρίποντα από τον Τουρκίδη ελεύθερο είναι. Άστοχο. Τσιανούδη. Τσιμελίδη. Ο Μετάνιο στα 17 Αλεξανδρίδη έκανε μια τρίπλα από την ουσιαστική σου. Για 3 θα το πάρει. Είναι άστοχο όμω. Άρχισε ο Τουρκίδη να πάει πάνω του. Το ωραία πάσα από την πλάτη του Βαλκίδη στο Μεγαλόπουλο, ο οποίο το κανόνα την επίθεση. Πέρασε ένα από δύο. Θα χάσει όμω τελικά κακό ball handling. Θα κερδίσει την μπάλα, θα πάρει την μπάλα. Αλεξανδρίδης και τώρα θα αφήσει μάλλον καλά την άστοχος όμως ο καπετάνιος. Ζητάει αμέσως αλλαγή ο ίδιος στην διαδικασία σύμφωνα με την χειρονομία που έκανε. Βάζεται να περάσει ο Τζιαμπάνης. Σε καλή διορθώνοντα. Θέση του. Πράγματι αυτό συμβαίνει.
Ιωθήλης, πρέπει να χαιρετώσουμε αυτό. Συμβαίνει τώρα. Δύσκολη προσπάθεια μόνο τα μπλοκ. Γίνει και προηγουμένως εδώ να περνάει μπροστά του, αλλά να μην παίρνει την μπάλα στο Μελίδη. Αυτό από τον Ιωθήλη. Σκαστή πάσα. Μεγαλόπουλος. Στα 13 δευτερόλεπτα, μάχημος που έχει μέσα ανάμεσα από τις δύο σου για τρεις συνέχεια. Κατά χειροκροτήματος από τον πάγκο, τον ελληπή απόψε πάγκο. Το Braves το ρυζίδι του το νούμερο 7. Το νούμερο 4 δεν έχει... Δεν θα παίξει απόψε ζουμιά, 3 καρδιοφύλλη συνέντομος. 22-20. Για τρίτη ζουμιά, 3 και αυτός 19 δευτερόλεπτα είναι άσπαθος που τρίτη. Στις τελευταίες φάσεις θυμίζει λίγο NBA All-Star. Η αλήθεια είναι, παιχνίδι. Σουμελίδης είναι παραφορά. Αυτός θα κατεβάσει την επίθεση. Ο Μενίδης θα γυρίσει και πάλι απέναντι στον Παπαδόπουλο. Αυτή τη φορά θα γυρίσει στον Παπαδόπουλο. Μεγαλόπουλος. Μεγαλόπουλος. Γιονία Χαλκίδης. Καλό παχνιδιά είναι 13 δευτερόλεπτα. Παπαδόπουλος ένα jump shoot θα εκτοχίσει. Έχω τον βρεθεί ελεύθερο στην κούμπρος από τον πάγκο των Babes. Η μία ακόμα φορά έχουμε περάσει στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης 2-1 τα ματικά φάουλ για Webla και Big Babes. Αντίστοιχα το παιχνίδι δεν είναι πάρα πολύ critical. 22 όλα λοιπόν. Σημελίδης. Παραμένει ο Κίδης πάνω του. Ο Δίδης πέρασε ανάμεσα από δύο πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια. Είναι εύστοχος. Ανάμεσα σε δύο αντιπάλους. Μεγαλόπουλος. Γιατρίδης. Κάνει μια προσπίση, είχε ελεύθερο τρίτο, δεν το πήρε. Ο Κίδης άλλαξε από τη γωνία με τον Τερζίδη. Καλό passing game. Στα 13, ο Γιατρίδης γίνει εκτός πόντου. 8 δευτερόλεπτα, για να δούμε. Στη γωνία, Χαλκίδης σου για 3 μαγκαζιμένες. Είναι άσχημος, Αλεξανδρίδης στο rebound, 12 δευτερόλεπτα. Όλα για την Πουέμπλα, είναι φίλης. Φτάει το ταμπλό. Φίλης θα κερδίσει το φάουλ από τον Παπαδόπουλο. Στο φάουλ 2-2. Και να δώσουμε και το εκατόν. Έχουν ακόμα 2 να δώσουν και οι 2 ομάδες. Από 2 ο Μελίδης. Το μεχαιριδί που πάρει και τώρα από τον Μελιοφίλη, ο οποίος θα κερδίσει φάουλ και πάλι. Τρίτο. Τρίτο. Ποιος τρίτο? Ευχαριστώ. Και 17 από εδώ, τρίτο φάουλ. Σύμφωνα με τη γραμματεία σου για 3 συνάδελος. Ήταν μπάζερ μπίτερ. Έμπαινε αυτό από τον Αλεξανδρίδη. Ο στόχης σας. Στόχησε. Απλά τι είπα τώρα. Anyways, 24-22 λοιπόν. Αρκετά ψηλό σκορ, πολύ μάλλον ψηλό σκορ δεδομένων και των αναλογιών. Επίσης, οι δύο ομάδες δεν έχουν πολλούς παίκτες στη διάθεσή τους. Τα και 8 πλέον. Αντίστοιχα, στρέφουμε σε πολύ λίγο για συνέχεια μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη Sonic Arena, όλα έτοιμα για να ξεκινήσει εκ νέου το παιχνίδι. Έναρξη στη δεύτερη περίοδο, πρώτη κατοχή είναι για την Puebla. Ο Αλεξανδρίδης ο οποίος παραμένει στο παρκέ κατά την έναρξη του δεύτερου καλέπτρου. Δεν θα πάρει την μπάλα, ο Αλεξανδρίδης είναι άστοχος. Ο Καρυφίλης έβγαλε μια πάση που ενδεχομένως θα προβλεπόταν για τον Αλεξανδρίδη. Μεγαλόπουλος πάει ταχύτητα για το coast to coast για μια ακόμα φορά είναι έστοχος. Δεν πάρει να σας χαρακτήρα από τον πάγκο. 24 όλα. Στα 16 δευτερόλεπτα θα πάει μόνος του μέχρι μέσα και θα ευκαιρθήσει τελικά. Σε λίγο πιο πίσω μέσα του πάρει βασικά νομίζω ο Μεγαλόπουλος. Σε μια τρίτα δεν καλά. Παπαδόπουλος. Την τριάδη σου για τρεις θα το πάρει άστοχος. Παπαδόπουλος παραμένει εντός τεσσάρων αγωνιστικών γραμμών με τρία φάουλ. Την τριάδη σου μετά από το επιθετικό rebound καλάθι και φάουλ. Καλλιοφίλης. Ξέξει όλα σου για 3 έστοχος ο Καλλιοφίλης. Θα παίρνει στο προσωπικό του τύπαλο 29-26. Το έχει πάρει προσωπικά και αυτός απόψε. Μέχρι στιγμής. Μεγαλόπουλος. Μεγαλόπουλος, Μητριάδης, τώρα στα 15. Σκαστή πάσα ωραία στον Ιατρίδη, ο οποίος θα ευστοχίσει. Απέναντι στο προσωπικό του τύπαλο. Είσαι καλή. Σουρμαλίδης. Και πίεση από τον Δημητριάδη ο Καρλιοφίλης. Όχι πάνω στον μπάνερ, παιδιά, η μπάλα. Τέλος πάντων δεν πειράζει. Yeah.
Γαλόπουλος. Συγκρατεί ο Ιατρίδης. Παίρνει στο Ζουμελίδη. Τα χέρια από τρεις παίκτες τώρα της Πουέμπλα. Περτζίδης, το νούμερο 7. Τα 7 δευτερόλεπτα θα ξαναπάρει από την Ιατρίδη για 3 με μεγάλη καμπύλα πέντε στο πιστεύω του Παλαιδάτρου στο δοκίδι στο rebound. Χρεοφίλης σκανάρει για μία ακόμα φορά το γύπνο, θα κερδίσει, όχι δεν κερδίσει το φάουλ. Καθαρή άμυνα τελικά από τον Δημητριάδη, ο οποίος θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Και ακόμα έξτρα πόντι που μπορούσε να πει κάποιος για τους Babes. Ο Ρόπλος πιέζει την άμυνα. Στην επαναφορά και ο Ιατρίδη τώρα πάει στο Μαυροδίδη. 16 δευτερόλεπτα. Αλεξανδρίδη. Τρέχει στο Μαλίδη στα 12. Φίλης. Στην άμυνα του δώσει την επιλογή ο Τσιακαλής. Μέσα από το φως. Για τρίτη στο rebound. Μακρινή πάσα θα συγκρατήσει τη ζήτηση. Είναι άστοχος όμως μόνο ταμπλό στην προσπάθειά του. Αλεξανδρίδης χέρι με χέρι, Καλυμπίδης. Ο Λοντίδης. Πήρε τον Τσιακαλή. Χέρι με χέρι στον Καλυμπίδη, ο οποίος πάει για μία ακόμα προσωπική ενέργεια. Είναι άστοχος τώρα η μπάλα πήγε και βγήκε. Παπαδόπουλος στο rebound. Μεγαλόπουλος. Time out εκεί στην κατευθείαν από το πάλι του Πέμπλα. Μεγαλόπουλος. Ζήτησε αλλά δεν πήρε ο Τερζίδης στη γωνία. Ωραία πάση για Τερζίδης, θα αφήσει την πάρα στο καλάθι για μία ακόμα φορά στο 16. Μία ακόμα πάση του Παπαδόπουλου αυτή τη φορά σε assist. 3 λεπτά είμαστε στην δεύτερη περίοδο. Έχει το time out από την πλευρά που έπλα 20 λεπτά. Δεν μπορούσε να είναι σκορ που έπρεπε μετά από 20 αγωνιστικά λεπτά. Είναι σκορ που έπρεπε μετά από 13. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο πριν το μάθημα. Επιστροφή λοιπόν στο Σόνικ Αρίνα, όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι εκ νέου. Λογικό καθώς ξεκίνησε το παιχνίδι εκ νέου. Anyway, ο Φίλης θέλει να αποστάρει το προσωπικό του δίπλα στη σφάλη του Δημητριάδη, θα κερδίσει το φάουλ από αυτόν. Θα μιλά προφανώς, το πρώτο φάουλ των Dates για την περίοδο. Θα πετάξει στην παραφορά. Ο Φίλης. Ένα jump shoot το δίδυμο είναι άστοχος. Η μπάλα θα περάσει εκτός. Σκληρή διεκδίκηση μεταξύ Καλλιοφίλη και Δημητριάδη. Τελικά η μπάλα η ομάδα του δεύτερου. Παπαδόπουλος. Γιατρίδης. Ζήτησε και πήρε ο Δημητριάδης. Στη γωνία ζήτησε αλλά δεν πήρε ο Τερζίδης με το νούμερο 7 με ταμπλό. Απέναντι στο παρκαρισμένο. Στο απλωμένο χέρι του Δημητριάδη. Ο Δημητριάδης είναι άστοχος. Παγεί το κόστος του Δημητριάδη είναι άστοχος. Σκουριστεί και αυτός σε κάποια φάση έχει εκτελέσει πολύ μεγάλο έργο και σε αυτές τις επίθεση. Τερζίδης στην weak side. Περίμενε ότι ο Τερζίδης κάποιος θα ήταν στην γωνία. Γωνία δεν ήταν τελικά. Ήταν πιο μπροστά και δεν κατάφερε να συγκρατήσει την μπάλα. Πήγε με περισσότερη δύναμη λόγω της κακής εκτιμήσεως. Τερζίδης για τρεις εύστοχος. Τελειοφίλης είναι ακόμα τρίποντο. 32 όλα. Αποτελεί πάρα πολύ μεγάλο μέρος της επίθεσης της Πουέμπλα. Κάποια φίλης μέχρι στιγμής. Ψιανούντης. Έτσι με τον Δημητριάδη, σκαστή πάσα στα 10 δευτερόλεπτα για Τρίδης. Πάει το κλέψιμο, δεν κατάφερε να συγκρατήσει όμως ο Λαμπανίδης, ο οποίος έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο από τον Δημητριάδη. 4 δευτερόλεπτα πρέπει να βιαστούν οι Babes, θα συγκρατήσει από τον Λόπουλο. Δημητριάδη έχει βγει ελεύθερο σου πια 3. Είναι άστοχο ο Σουρμελίδης στο rebound. Γυρίστε ο μεγαλόπλος με τον πάγκο. Anyways, το κάνουν και ήδη. Και τα δύο θα κάνουν παίκτες του αυτή τη στιγμή. Σου για τρεις εύστοχος Ρουμελίδης. Θα φέρνει τον Κουτσιανούδη. Είναι ακόμα τρίποντο 35-32. Ήταν πολύ το τρίποντο οι δύο ομάδες και έχουν δικαιωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Τριάδης. Ρουμελίδης θα κερδίσει το φάουλ του Κουτσιανούδη. Υπάρχει αλλαγή, Καλκίδης πριν να είδω, Τερζίδης στον πάγκο. Λαμπαρίδης. Ο Λουδίδης στα 16 δευτερόλεπτα. Ο Μελίδης στα 12 τώρα ο Λουδίδης θα γυρίσει. Θα συγκριτήσει πάρα ο καπετάνιος. Ενδεχομένως θα ήταν το Λαμπαρίδη, ο οποίος τώρα θα πάρει από τον πρώτο πρώτα. Η μπάλα θα περάσει εκτός όμως από το κεκάδο άσχημα στην προσπάθεια. Ερμπολ. Δημητριάδης στην επαναφορά. Ο Δόμπλος, ο οποίος έχει φορτωθεί με 3 φορά από την πρώτη περίοδο, ακολουθεί να παίζει. Σύμφωνα με την γραμματεία. Σύμφωνα με την γραμματεία ήταν 3 φάουλ. Συνεχίζει να παίζει σύμφωνα με τα μάτια μας. Anyways, η εκκλησία από 2 ο Δημητριάδης σου για 3 είναι άστοχο. Από τον Κουσιανίδη, ο οποίος πάει, θα καταφέρει να σε κρατήσει την μπάλα, αλλά όχι και την κατοχή έδειξε. Έσβηξε την μπάλα
στον Καπετάνιο. Και ο Φίλης στα 18. Φίλης μέχρι μέσα στέκει και εκτελεί μια άνθρωπος για τρίτη στο rebound. Όλο φωνάζει κάποιος από τον πάγκο. Θα κερδίσει το φάουλ. Οπα. Είχε κούσει μπάλα στο κεφάλι του ρε. Όλα καλά. Σκέπτονται λίγο οι δύο ρεφς. Αντιαθλητικό φάουλ έχει δοθεί σε Λαπαρίδη και αυτό σε κεπτονομικά. Ο Σιανούντης λοιπόν δικαίωμα για δύο βολές. Συγκατοχή για Μπέιπς. Άστοχος στην πρώτη της Σιανούντης. Από τον πλάκο περισσότερο άμα περισσότερο χειροκροτούμενος από ότι ανέβαζε την πολύ έχουν εντύπωση. Στον δεύτερη, όχι περισσότερο χειροκροτούμενος και τώρα λάθος εκτίμηση. Από πλευράς μου. Κατοχή λοιπόν για τους Babes. Διατρίδης έχει από δύο και πάλι. Μπάλα θα πέρασε εκτός, δεν καταφέρει να συγκρατήσει στην weak side του Παπαδόπουλος. Δηλαδή θα μείνει πάσα του Ιατρίδη. 35-33. Ζήτησε να έχει τον Μερίδη, ο οποίος ήρθε και πήρε την μπάλα. Ένα jump στα 15 δευτερόλεπτα έστωχο από τον Καρπετάνιο. Παραμένει το τικτάκι παραπονεμένο εντός εισαγωγικών. Για τρίτης ο Παπαδόπουλος. Στα 17. Μακίδης, υπάρχει για τρίτης. Ισχύει από δύο παγιά και μπέζει δάινον. Από το λέει, από καλάθι και φάουλ. Και ο Δημητριάδης τελικά που γραμπώνει το επιθετικό rebound. Συγκριτή από το Σεπαλίδη ο Δημητριάδης. Καλό πάση θέση της Ανούντης. Αλκίδης στα 6 τρόνοτα πήγε και έκλεψε. Τον πήρε την πουκιά από το στόμα. Ο Δουρμελίδης του θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Στο κοντολή μπάλα από τον Μονόπουλο. 39-35 λοιπόν. Στο συν 4 έχει Πέμπλα. Στην αρχή διαφορά στους 14. Όλα αυτά 3 και 17 πριν το τέλος της τέταρτης περίοδος. Για 3 είναι άστοχος Δημητριάδης. Λαμπαρίδης στο rebound. Μη πάσα στην τρέχη. Είστε λίγο στην άμυνα φωνάζει ο Μεγαλόπουλος από τον πάγκο. Για 3 με πολύ μεγάλη καμπύλη και airball. Αν την φορά από τον Καρδιοφίλη. Και προχθεί και λέγει δεν πειράζει ο Τιμελίδης. 3-2 λοιπόν τα ομαδικά. Σιανούδης. Αντιφλέξιον από τον Λαμπαρίδη. Δημητριάδης μόνο στη μέχρι μέσα. Κόμπηκε από τον ταμπλό κατά κάποιο τρόπο. Μόνο ταμπλό. Μπάλα. Με την προσπάθειά του καλύτερη. Κάνει τον μυστικό τον αντίπαλο. Θα γυρίσει για μία ακόμα φορά. Είναι άστοχος όμως για τρίτης. Το rebound. Δεν υπήρχε παίκτης. Να δημιουργεί το επιθετικό. Ο αντίπαλος για τρίτης πάει μόνος του για το coast to coast. Είναι και πάλι έστοχος. 39-37. High volume παιχνίδι. Πρωτοδίδης. Μελίδης. Λαμπαρίδης στα 12. Στην πάσα. Ο Δουδίδης θα ψάξει το Λαμπαρίδη, ο οποίος θα ψάξει και θα βρει τον Γκριφίλη. Ένα μακρινό δίποντο είναι άστοχο για να τρέξει το rebound. Προχώρησε η μπάλα, βρέθηκε και πάλι ελεύθερο παίκτη στην πρώτη, αλλά το καλά δεν πήγε στην φορά. Το σουτ. Ο Βοδόπουλος ένα jump στο τέτοιο ύψος, ο Λεφτρόν Μπολόν είναι εύκομος. Το μικρό σερί 0-4 τώρα τον Μπέιπς, 39-35 γίνεται. Ναι, όλα η διαφορά έχει μηδενίζεται. Χέρι με χέρι. Μελίδης θα πάρει και ένα σκρίνο του Λαμπαρίδη του στρίψει την μπάλα. Μελίδης και πάλι σου για 3. Κάτι πήγε σου του πήγω μέρος και είναι εύκομος ο Μπέιπς του Πουσιάνουδη. Είναι ακόμα τρίποντο, 42-39. Είναι συστάλ τριπόντων του Σόρ Καρίνα. Εκεί μεγαλόπλος περάσει μετά από κάποια ώρα στο παρκή για να δούμε στον Αλάξη Αντρίδης. Κάνει μια προσπίση. Ο Δημήτρης παρέμεινε πάνω στους γιατ. Τρεις είναι άστοχο. Λοιπόν, ο Αρχίδη ο οποίος πάει για το κλέψιμο. Ο Δημήτρης τα χίτατα μέχρι μέσα είναι άστοχος. Αρχίδη στο rebound. Συγκρατήσει την μπάλα. Ο Παπαδόπουλος άκυρη αλλαγή από τον Παπαδόπουλο. Δημητριάδης ξανακάστηκε ο γιατ των Babes στον παγκό. Ο
Παπαδόπουλος στα 12, καλό βάθμι γκέιμ, μια τρίτη στο γύρι. Κόπηκε αλλά με φάουλ τον Κορτάνιο. Αν έχει τίτλη, μόνο δεν κόπηκε. Καλό φάουλ, καλό φάουλ του Παναγιώτη Ζωμπελίδης. Τώρα ο Παπαδόπουλος στην αλλαγή. Τρία στα 16 για Big Babe στα τρίποντα, 8 στα 13 για Puebla. Πάρα πολύ ψηλό το ποσοστό. Αλλά δεν θα περάσει εκτός. Σε πρώτη φάση θα περάσει σε δεύτερη, καθώς το... Μελκίδης έδωσε την μπάλα στα πόδια του Γιάννη. 8 στα 13 τρίποντα λοιπόν. Για την Puebla σύλλη το ποσοστό. Μιλιάκης περνάει εκτός. Πετζίδης περνάει εκτός του Ιωθόνου. Ένα μακρινό δίπεδο άσχημα από τον Μεδόνιο απέναντι στο Μιατρίδη, ο οποίος τελικά θέλει και εκτός. Ο Λάθος Μεγαλόπουλος. Ο Δεξάτος πιάνει δουλειά. Κάποιος έπρεπε την μπάλα. Αργή συνεργασία με τον Μιατρίδη. Αργίδης στα 9 δευτερόλεπτα. Ένα jump στο Τσιανούδης, λαμβάνοντας από τον Καρκίδη είναι άστοχος ο ίδιος το επιθετικό rebound ανάμεσα σε δύο παίκτες, θα βγάλει μια πάσα. Σαν να πάρει, πάει με τη μέσα, είναι άστοχος ο Τσιανούδης. Και φάουλ τώρα από τον Παπαδόπουλο στον Βιλιοφίλη. Έχουμε άλλο ένα, Νίκο και εσύ. Μάλλον ένα λέει ο τελείωσης, να φαρώ μέσα στον παίκτου. 15 λοιπόν όλα για την Puebla για τη συμπλήρωση του πρώτου μισού. Καπιτάνιος, ο Δίδης, ο Μελίδης, θα ψάξει τον τρίποδο, θα το βρει. Ο καθυστέρης από δύο παίκτες είναι άστοχος, είναι πολύ τρία λεπτά για τρίτη. Θα κάνει το σουτ πίσω από το κέντρο. Λίγο πίσω από την Ελίδης από το κέντρο. Υπάρχει και απλώς για να παρθεί, είναι άστοχος. Τελικό σκορ λοιπόν στο πρώτο μισό, 42-40, πολύ ψηλό σκορ. Επομένως, λίγο κόντρα στα προγνωστικά, καθώς και η διαφορά είναι μεγάλη κακά τα ψέματα. Βέβαια φαίνεται να έχει όρεξη να κυνηγήσει, είναι μπροστά με δύο πόντους. Συνολική διαφορά είναι στους 16 λοιπόν πλέον. Στρέφουμε σε πολύ λίγο για την αναξία του δεύτερου που σου μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στους Αρισταρίνα μετά από περίπου 3-4 λεπτά που ήμασταν εκτός. Περίπου τόσο μπορεί να κρατάει ανάπαυλα, περίπου 4,5 με 5 λεπτά κρατάει συνήθως. Ανάμεσα από το πρώτο και το δεύτερο μισό. Αυτός είναι ενεργοτικά η πρώτη κατοχή για την Babe Sport. 13 δευτερόλεπτα πάει μόνος μέχρι μέσα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Μαρκίδης, 42 όλα. Οι ομάδες στα πόλη της Ευρωπαίας, το παιχνίδι είναι ντέρμπι. Είχαν ξεφύγει 10 δεκάλεπτο στο προηγούμενο παιχνίδι. Παίκτες των Babes, ο Αλεξανδρίδης. Μετάνιος στα 8 δευτερόλεπτα μέχρι μέσα. Το rebound. Καλό πλασιά από το rebound. Ήρθε να τρέξει για τρίτη στη γυρίση. Είναι άστοχος. Νεφίλης. Νεφίλης από δύο. Καλό πάση γέμια. Στον τρίτης έχει βρεθεί. Αρχιδά ελεύθερος για να σουτάρει. Είναι άστοχος όμως. Τρίτης. Το rebound. Κάμε τι. Για τρίτης. Στο σπέχτης έτσι φορά το rebound. Για τρίτης Παπαδόπουλος. Είναι έτσι. Συνεπώς με τον αποτρέψει για να μην ξεκάρει κανένας σκοράρι για την έκταση ο καπετάνιος. 42-45 ο Δοντίδης. Ο Μελίδης ο διατρής είναι αποφασισμένος. Αλλά είναι και άστοχος. Για τρίτη στο rebound. Μακρινή πάσα μεγαλόπλος, δεν έκανε να συγκρατήσει. Και για καιρός αυτού η μπάλα θα περάσει εκτός. Συνεπώς το πιο αλλάζει και είναι για την Puebla. Μελίδης. Φιλοφίλης. Πήγες να γυρίσει. Δύσκολο που θα έρθει το Παπαδόπουλο. Άστοχος. Για τρίτη στο rebound. Ένα χτύπα λέει ο τρίτης στο νούμερο 4 χαρακτηριστικά στον Ιατρίδη. Για τρεις θα το πάρει ο Χαρκίδης. Είναι άστοχος. Πολύ ψηλά θα πάρει το επιθετικό ο Ιατρίδης. Ποιος κλείστηκε από δύο θα κερδίσει το φάουλ. Από τον Αντοντίδη.
και ο τρίτης, τον μόνο του σκαφίρου από τον Παπαδόπουλο. Έτσι στις 4, 42-47 η διαφορά. Στις 5, 42-40, έχει γίνει 42-47, τρέχουν ένα σερί 0 λεπτά τώρα οι Babes. Τερμαχιάνι δεν θα πάρει ούτε τώρα ο Σουρμελίδης από τον Περιφύλλο πίσω τάρια 3 σε κοντοχτυζία από 2 είναι άστοχος και δίνει στο rebound. Τρίτης. Όλο λέει ο Ζήτης από τον πάγκο. Αναφερόμενος ενδεχομένως σε κόφτη. Κόφτη πάρει τη φλέξη του κάθε που πήγε να βγάλει το μεγάλο από τον Τρίτης. Ο μεγάλο προς φαντιστό ήταν ελεύθερος. Μάλλον θα πάει και πάλι σε αυτόν όμως ο Μιατρίδη. Αναφερόμενος δεν θα πάρει τώρα τον Παπαδόπουλο. Ο οποίος πάει μέχρι μέσα. Πάρα πολύ πληθωρικό το παιχνίδι, πάρα πολλά πράγματα συμβαίνουν. Τελικά υπάρχει στον Ποδοτήρι ο οποίος θα κατεβάσει. Πάει αποφασιστικότατα μέχρι μέσα, είναι άστοχος ο Λεωφίλης και το κοινωνικό ριβάζο δεν τα κατάφερε. Φιανούδης. Φιανούδης, καθή πάσα. Μέχρι μέσα άστοχος. Παλκίδης. Φιανούδης το εκπληκτικό. Καλόπουλος. Γιατρίδης. Στα 7. Στον Αλεξανδρίδη είναι άστοχος. Που είναι στο εξωτικό ριμπάνο Διατρίδης. Είχε χτυπήσει από δύο ή τρεις παίκτες. Ήταν πίσω από τον Αλεξανδρίδη ο Διοφίλης. Φάουλ από τον Αλεξανδρίδη τώρα. Αντίθεση είναι παραφορά, Μεγαλόπουλος. Στη γωνία από Παπαδόπουλος στα 10 δευτερόλεπτα. Σκαστή πάσα. Φιανούδης βρήκε ανοιχτό χώρο, χτυπήσει από δύο. Βρεθεί αρκετά ελεύθερος για δύο πόντους για το σπίτι είναι άστοχο από τον Παπαδόπουλο και μελίδης στο rebound. Μακριά συγκράτησε την μπάλα. Γυρίζει την μπάλα λέει κάποιος του βάγκο της Πουέμπλα. Ο Παπαδόπουλος περνάει εκτός. Λαπαρίδης στη θέση. Μελίδης, Λαπαρίδης, Καπιτάνιος για 3 σεγόντες, αυτή ελεύθερος έτσι το χώρος, 45-47. Μελίδης πήρε από τον Μεγαλόπουλο και αυτός θα κατεβάσει το τρίτο. Αρχίδης, αρχίδης ο Μεγαλόπουλος που πήρε. Μόνος μέχρι μέσα, running floaters δεν θα το δικαιώσει, πάρα πολύ ψηλά ο ίδιος για το επιθετικό rebound. Μελίδης. Μετάνιος ένα jump shoot, είναι άστοχο. Ειδικό rebound του Μιατρίδη. Τρεις πέρας ανάμεσα από δύο αντιπάλους. Στα 17 έχει σταματήσει τρίπλα. Μεγαλόπουλος. Ποιος σετ επίθεση τώρα αυτή των Babes. Ποιος δεν πάρει το τρίπλο από Μεγαλόπουλος. Στην γωνία στα 5 δευτερόλεπτα που σκεφτείς σε ένα jump shoot. Μεγάλη καμπύλη είναι άστοχος. Θα στρίξει, παραμένει κολλημένος πάνω του Μεγαλόπουλος που θα περάσει εκτός. Για τους Babes. Μια χειρός διασώματος. Εν πάση περιπτώσει, κάτι ο Φίλης πάνω από εκτός. Μεγαλόπουλος. Μητρίδης. Μουσιανούδης. Μεγαλόπουλο. Στα 9 δευτερόλεπτα έχει πέσει. Κάτω σε πίσω να μην είναι κατσομάδα. Καλά. Υπάρχει time out. Στρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν του Σον Χαρίνα, όλα έτοιμα για να ξεκινήσει εκ νέου του παιχνίδι. Βρισκόμαστε πρώτον πυλών για το δεύτερο μισό της τρίτης περίοδου κατοχή. Γίνει πέμπλα, time out που κάλεσαν οι Babes. Φίλες, καθώς πάσα τον Δίδης. Τα 13 μέχρι μέσα, μόνος του, πολύ δύσκολη προσπάθεια, είναι εύστοχος. Μεγαλόπουλος. 47 όλα. Ένα 5-0 σερί. Πουέμπλα ως απάντηση στο 0-7 των Babes. Για 3 Μεγαλόπουλος. Είναι άστοχος, στην μπάλα θα περάσει εκτός. Κύψε στο ανάποδο γάμο του Αυτόν. Ανάποδο γάμο. Μια φορά λίγο ποιητή. Σέλι Κουίς. Ακλή πάσα. Το νούμερο 33 για 3 είναι άστοχος. Καλλιοφίλης. Θα βάλω πάνω τον Σαγκαλή. Μεγαλόπουλος. Μετρίδης για 3 σέρμπολ από τον Περζίδη. Θερμή πάση του Μελίδης θα καταφέρει να συγκρατήσει τελικά. Και σπίτι να συγκρατήσει, να βγει και στον τρίποντο και να πάρει τον τρίποντο, αλλά είναι άστοχο σέρμπολ.
Ο Τρίτης πήγε για κλέψιμο, θα παρήθησε τα καλαφέρα για Τρίτης. Τερζίτης. Ο Παδοβουλός. Καλόπτως στα 8 δευτερόλεπτα μέχρι μέσα. Τερζίτης στη γωνία, 4 δευτερόλεπτα πάρτο, φωνάζει στον Ιατρίτη, ο οποίος πάει μέχρι μέσα, ένα running floater, είναι άστοχος. Πάει για το φυσικό ριμπάντο, δεν καταφέρε. Τελευταίο που μαζεύει το αμυντικό. 2-0 λοιπόν, πραγματικά και στην τρίτη περίοδο. Τζαμπς, δεν θα δικαιωθεί ο Καριοφίλης. Κάτσε το δεύτερο, κάνω λάθος, φάουλ. Αυτή και πριν. Θα τον περάσει εκτός και λίγο τους Λέιμς. Θα καλόπουλος. Για τρίτης. Μετά λίγο κομπιτάνιος. Ο Τζίδης είναι ένα running floater και πάλι είναι και πάλι άστοχος. Καλυκό rebound από τον Φίλινγκ, καλή πάσα. Ο Τζίδης μόνος του μέχρι μέσα και πάλι εύστοχος απέναντι στον Παπαδόπουλο. 49-47. Και ο Τζίδης αποτελεί βασικό πυλώνα της επίθεσης. Σκουέμπλα και ο Σερμελίδης. Και ο Καριοφίλης φυσικά στο πρωτομήχρονο. Ιδριάδης. Ζήτησε ένα jump shoot, είναι άσχημο, πήγε δεξί για το αμυντικό rebound, δεν κατάφερε ο Καριοφίλης. Ο Μητριάδης τελικά συγκράτησε το επιθετικό για Τρίτης. Μια κάπως άβολη θέση, ίσως για 3, κατά το δεξί ελεύθερος, ο Μητριάδης είναι άσχημος. Μεγαλόμενος σαν από μηχανής, και όσο μαζεύει ένα ακόμα επιθετικό, αλλά η πάσα είναι λάθος πέσης στον Ιατρίδη. Θα είναι μπροστά, ο Καριοφίλης και έκλωσε. Καριοφίλης. Μέσα θα κερδίσει το φάουλ, θα μετρούσε το καλά, θα ανέβαινε. Δεν χρειάζεται να στείλει στη γραμμή των αριθμών. Αλλαγή τώρα, Αλεξανδρίδης μετά από κάποια ώρα στο παρκέ, στη θέση του Οδοντίδη, ο οποίος περνάει στον πάγκο, προφανώς. Μάρις Λόρος, νιώθω ότι λέω πράγματα στη μετάδοση, οπότε για να τα πω. Anyways, όπως και να έχει. Να, anyways, όπως και να έχει. Καλή ώρα. Εύστοχος ο Καλλιοφίλης στην πρώτη βολή. Δεύτερη 50-47. Μεγαλόπουλος. Γιατρίδης, στον Παπαδόπουλο. Στο 8ο στρατό, Γιατρίδης, για 3 μεγάλη καφίλη, είναι εύστοχος, 50 όλα. Το παιχνίδι αυτό καθε αυτό είναι σίγουρα ντέρμπι. Δεν υπάρχει σαν ντέρμπι. Δεν υπάρχει φάουλ στον Καριοφίλη που έχει δοθεί στον Δημητριάδη. Υπάρχει ο Σάντς Ντέρμπι καθώς η διαφορά είναι στο συν 18 για τους Μπέιμπς. Συνολική διαφορά από τον πρώτο παιχνίδι. Χέρι με χέρι θα τον βαρύνει στο Σερμελίδη. Ο Καριοφίλης τώρα θα αποστάρει, θα κάνει μια τρίπλα, θα γυρίσει. Είναι άσχημος, θα χρειάζεται το rebound. Για Τρίτης διαφορά με το rebound. Οπ, ένα κολουθί. Για Τρίτης, ωραία πάσα πήγε να βγάλει λέιζερ στον Δημητριάδη. Πάνω θα περάσει εκτός μετά από παρέμβαση αντιπάλου. Πετζίδης, Μεγαλόπουλος. Πάρει το σκρίν. Μεγαλόπουλος μέσα. Συγκρατεί στη γωνία σου για 3. Πολύ δύσκολο από τον Ιατρίδη. Είναι άστοχος. Είναι πίσω rebound. Μαρκανισμένο, τρίποντο προηγουμένως από τη γωνία. Καλλιοφίλης. Πάλι χέρι με χέρι δεύτερο στο Σερμελίδη. Ένα τζάμπ στο Σερμελίδη. Είναι άσοχος. Αρνητικό rebound. Διατρίδης. Τρίτης πέρασε ένα από δύο. Υπάρχει πόδι τελικά. Τρίτης θέμα να φοράσει. Πάσα. Μεγαλόπουλος. Ο Ρόμπλος στα 10 δευτερόλεπτα, ο Δημητριάδης για 3 μαρκαρισμένο από τον Σερμελίνσκι, είναι έστοχος 50-53. Ένα ακόμα τρίποντο. Αργεί μόλις φορές να λέει ο τεπίδος από τον πάγκο, με το νούμερο 4, να παρήγεις. Ωραία πάσα, ένα τζαμπ σουτ άστοχο. Κάνει και σχετική χειρονομία. Για Τρίτης, εδώ το Μεγαλόπουλο. Τρίτης, καλή άμυνα ο Τρίτης.
πρέπει να έχει τόσο. Υπάρχει αλλαγή. Πρώτα και αυτής αλλαγή θα περάσει ο Μαρτζέ Μπουζής. Την πρώτη φορά στο παιχνίδι στη θέση του Ιατρίδη χαμηλώνει αρκετά το σχήμα των Babies που έχουν την αλλαγή. Με Μεγαλόπουλο και Μπουζή τώρα και Τερζίδη. Στην περιφερειακή. Στον backcourt των Babies. Ρεφίλης ένα ακόμα jump shoot, το βιολί του Καρυζήλης. Έζω όσο τους φορά. Γίνεται μια ελαφρέα έκπρωση σαν να λέει άλλη που τέλος. Έχουν την κυκοσύνη τα χέρια. Έκπρωση του προσώπου. Καλόπουλος. Απλωμένα χέρια τώρα αυστηρή ζώνη 2-3 στην άμυνα των Πουέμπλα. Μεγαλόπουλος, όχι φάουλ, φαντάζει ο Σαμπαρίδης, όχι φάουλ τώρα χαρακτηριστικά. Έτσι δευτερόλεπτο ο Μεγαλόπουλος. Δεν θα πάρει τον τρίποντο, σου διατρήσα πάρα πολύ μακριά, είναι άσταμος airball. Μπάλα έπαιξε λίγο τέτρις στην κολόνα εκεί πέρα, όλα καλά. 13,6 δευτερόλεπτα λοιπόν, όλα για την Πουέμπλα. Πίσω με έναν πόντο. Προφίλ σε ένα jump shoot, είναι άστοχο στο πολύ σημαντικό να πάρει το αμυντικό rebound. Ο Δημητριάδης, Μεγαλόπουλος, κάνει το ταμπλό, πέρασε ένα, πέρασε δύο. Θα κερδίσει το φάουλ από το δεύτερο από τον Καριοφίλη. Καλό φάουλ, συνάγω το φάουλ που αναγελαμβάνει από τον πάγκο. Μία. Τρία-δύο λοιπόν τα ματικά, τρία δευτερόλεπτα. Για να δούμε αν μπορούν να βρουν κάτι οι Babes πριν από τη συμπλήρωση 30 αγωνιστικών λεπτών. Η τριάδη σου για τρεις το έχει βάλει σκοπό, είναι άστοχος Έλμπορ. Πάμε τρεις και αφήνει και έτσι και μπήκε και τότε γουστάρετε. Τερζίδη είσαι εύστοχος. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι πάσα από τον Ιντριάδη χαμόγελα στο πάγκο των Babes. Και μετά και στη τούρτα της τρίτης περίοδου. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. 92-55 τώρα το σκορ και είμαστε έτοιμοι για την τελευταία ενία περίοδο. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο μήνυτα μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στον Καρίνα για την έναρξη της τέταρτης και τελευταίας ενίας περίοδου. Όλα μπορούν να γίνουν στο δεύτερο παιχνίδι της σειράς. Να γνώσουν δεν θα δικαιώσει στο μελίδι. Η δίκηση και η κατοχή είναι για τους Babies. Μεγαλόπουλος. Τετρίδης. Δεν θα καταφέρει να σε κερδίσει την τριάδηση, πάρα θα περάσει αυτό στην ίδια την Πέμπλα. Μελίδης. Καπιτάνιος Μελίδης. Για τρεις θα το πάρει, είναι έστοχος ο Αλεξανδρίδης. Ωραία, βάσα στη γωνία της Χερούδης. Βγάλει κάτι σας πριν, εν πάση περιπτώσει, Μεγαλόπουλος. Καλό passing game, υπέροχο, πάρα πολύ γρήγορο, ταχύτητα το passing game, σου για τρεις. Εύστοχος, ο Ιατρίδης. Λέξα θα κλέψει τελικά την μπάλα, καλή άμυνα από τον Καριοφίλη. Καριοφίλης, μέσα.
πέρσι. Μετάγιο στην πια 3 εμπελίδες και πάλι από το σημείο επιμένει είναι άστοχος. Κυριάδης. Ωραία προσπάθεια, ωραία προσποίηση και ωραίο καλάθι. Τρία ωραία. Κρυθύνης. Φίλης. Για τρεις, για δύο, δεν ξέρω από την εντύπωση, από την γωνία είναι άσκος παρόλα αυτά ο Μελίκης. Μικανούδης. Πάσα. Στον Ιατρίδη. Γαλόπουλος. Μικριάδης. Φαουλ. Από τον Μελίκη. Κανούδης στην αναφορά. Γαλόπουλος. Δίδης. Νο ζούτα στον κότσο πάλι. Προσπάθησε να έχει πέσει λίγο. Ένα ακόμα φάουλ. Δίδης. Φίλησε ένα jump shot από το ύψος ελευθερό βαλό να παίρνει στο υψομένο και επίσης ενούδι είναι άστοχος. Διατρίζει στο rebound. Φίλησε ένα τρέξι. Με τριάντες της γυρίσει. Δύσκολη προσπάθεια είναι άστοχος. Στο επιθετικό rebound θα αρχίζει στα αυτή στην πάρα το καλάθι. Είναι άστοχος όμως. Φίλησε στο rebound. Φίλησε ένα jump shot. Μπάλα περπάτησε στη φάνη δεν μπήκε μέσα όμως. Αρκίδης. Σε εδώ στη weak side. Είναι μεγάλο πως έκανε τη μία μία προσπίση και τη μία δεύτερη. Στέκεται στον αέρα γιατί στο φάουλ. Τρίτο! Θα κερδίσει από τον Οδοντίδη αυτή τη φορά και είναι το τρίτο προσωπικό δικό του. Είμαι νομική γραμματεία. Περνάει εντός για αλλαγή του Σπέιν. Περνάει εκτός. Με κομβολή για τον Μεγαλόπουλο. Άστοχος. Δεύτερη. Μελίδης. Ο Τάνιος θα χάσει την μπάλα του Δίδης. Έκλειψε ο Ξενούς. Έχει τον Δίδης που πάρει την μπάλα. Θα την αφήσει στο καλάθι. Εύστοχος. Αλεξανδρίδης και αυτή πάσα στην κίνηση μέχρι μέσα. Πολύ ωραία συνεργασία. Θα μπει στην πάση στο κανάλι του Μελίκης. Μεγαλόπουλος. Μεγαλόπουλος μέχρι μέσα. Για τρεις. Για τρίτης εύστοχος. 1,3-60-66. Στο Μελίκης. Για τρεις άστοχος στη βάση της Τεφάνης. Ο Κρυφίλης δίνει στην εξωτερή για ένα ακόμα θετικό rebound. Άστοχος για τον Κρυφίλη. Time out λέει ο Λαμπαρίδης στην πρώτη ευκαιρία για τους γνώμονες λογικά. Σου για τρεις έχουν βρεθεί ελεύθερος και πάλι έστοχος είναι η διάδυση. Είναι 69. Η φτωχία είναι με το μέρος Babes. Τελευταίες αρκετές φάσεις. Εκτός στα 13 είχαν κάνει φάση η Μέγκης Μέμπλα από τη γραμμή 6.75 στον ημίχρονο. Έχουμε περάσει το τελευταίο πεντάλεπτο της κανονικής περίοδου, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο μετά το time out. Έχουμε καλέσει η Μέγκης Μέμπλα, μείνετε μαζί. Επιστροφή λοιπόν, στον Καρίνα, ο Λέγκης Μέγκης 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 Μέγκης. Στα 17.00 ώρα. Στον Αλεξανδρίτης Μελίδης. Όπου έχει βρεθεί από το μουζί. Στο μουζί διαφορά. Ο Δουδίλης. Κρυφίλης. Στα 7 δευτερόλεπτα θα γυρίσει. Στέκεται στον αέρα με τα μπλο είναι εύστοχος. Γιάννης.
Τρεις Ιατρίδης, πάλι είναι άστοχος. Βάρετε επιθετικό rebound ο Ιατρίδης. Ζήτης για τρεις. Έχει από τον πάγκο. Όχι, είναι καινούργιο, θέλει ο Μεγαλόπουλος, λέει. Καρμιλιστικά από τον πάγκο, θα βράβω τον Σαφιστάκη. Σουμιλίδης, κερδίζει το φάουλ, παίζει αν έχει χτυπήσει λίγο. Συμπίσουμε να μην είναι κάτι σοβαρό, όλα καλά. Κουστάρει το πιστικό του δίπαλο. Το Μιατρίδη θα γυρίσει δύσκολο το στάθιο του Σαλόνης, είναι εκεί πέρα θα μαζέψει το αμυντικό rebound. Κανόβιξ. Για τρίνη σέρβολ του Ζης. Παραμένει παραπονεμένο το συνολικό το κουστάκι της μίας βασίδας. Μια στεφάνη του για τρεις μέσα Σουρμελίδης. 1,3 από το 65-72, λάθος. Και έχω αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Ο Καλιοφίλης 2,5 πόντι. Λάθος ήταν παραφορά από τον Ζήτη. Σιανούδης. Πέντε σχέρι, λοιπόν, τελούσα να πάντεχο. Ειδικά το δεύτερο σκέλος. Γιατρίδης. Ήταν έτοιμος να μου πουνήσει ένα τρίποντο, δεν το πήρε. Έχουν δει πως θα το ψάξει στα επόμενα 3-16 που έχουμε δει. Θα δείξει τις τέταρες περιόδους. Για τρεις άστοχο, το Ζήτη. Το δεύτερο πάντως ψάχτηκε. Τι χάζει είναι γι' αυτό. Μέσα από ρόφη τη δύναμη που ασκήθηκε από τον Μπουζή. Είναι άσχημος όπως ο Μιλτφίλης. Ξανούδης. Την τριάζει σου για τρεις. Είναι άστοχος. Ο Μπουζίδης στο rebound και πάνω από τον Μπουζή. Μιλτφίλης. Καστή πάσα. Δεν τα καταφέρετε στην κλίση ο Μπουζίδης αλλάζοντας τον... Μια μεγάλη πάσα θα την κρατήσει ο Δημητριάδης, είναι άστοχος! Ωραία τρίπλα από τον Κρυφίλιο που έχει κρυφάει το αμυντικό rebound. Το πάρμα να κάψει το παίκτο στο lane. Σεμελίδης. Αλεξανδρίδης για τρεις μαρκαρισμένα. Είναι άστοχο, ήρθε και δεύτερος παίκτης πάνω στον Κρυφίλιο. Ο Ιατρίδης, ο οποίος έχει ξεφύγει στο γήπεδο, θα κλέψει την μπάλα. Από τη μακρινή πάσα που προοριζόταν για αυτόν ο Δοδίδης. Η μέσα υπέροχη προσπάθεια! Ένα ακόμα καλάθι με χορευτικό στον αέρα από τον Βασοδοντίδη. 69-72. Γιατρίδης για τρεις. Θα δω μη χάσουμε λέει κάποιος από τον πάγκο τον Μπέιτ. Πάνω θα περάσει εκτός. Πάνω θα περάσει πάλι εκτός. Τετζίδης. Ζουζής από το ίδιο σημείο σου για τρεις μετά από φορτροφία από τον πάγκο. Πάρει χώρα και κάποιος χαρακτηριστικά είναι άστοχος. Να βλέπω υπάρχει επιθετικό rebound και θα κερδίσει το φάουλ του Δημητριάδης. Δύο βολές. Αν που έχει κρυωθεί στον Καλλιοφίλη. Επισήμως crunch time στη ζώνη Καρίνα. Ένα και πέντε για τη λήξη και της τέταρτης περίοδου στο συν 3 βρίσκονται μπροστά οι Big Babes. Άστοχος στην πρώτη βολή του Δημητριάδης. Αποτρέψει 71-72 για δύο από τους έχει μετρήσει. Τελικά στο συν 1 η ομάδα των Babes, Ιατρίδης, Δημητριάδης. Υπάρχει πάση μέσα στη ρακέτα, καλό μας γίνει για τρεις, Ιατρίδης θα το πάρει. Να βάλω στην υποτηγωνία, πάει μόνος μέχρι μέσα, παίρνει σε τρεις παίκτες. Άστοχος Καλλιοφίλης, το rebound. Συγκριτεί ο καπετάνιος, μια πάση που δεν προϊζόταν για αυτόν, ωραία θα συγκρατήσει καλάθι και φάουλ. Θα μάρω το δεύτερο σοπαλίδι. Μια οργάνωση που αποκαλύφθηκε ότι ήταν μέγιστη οργάνωση ήρθε το καλάθι για την ομάδα της Πέμπλα. Thank you.
διαφορά. Με τον καπετάνιο ένα jump shoot εύστοχο από τον Κορδιφίλη. 75-72. Μόλις μία ήττα έχει γίνει από τους Babes μετά από 23 παιχνίδια στο μηχανικό με τον άξονα στο κύπελο του κυπέλου. Μητριάδης. Ζήσουν για τρεις από το αγαπημένο του σημείο με το απλό εύστοχος. Μιλάει την κρίσιμη ώρα. 75 όλα. Φίλης, στον αναφορά. Κουντίδης, ξεκινήσουμε για το παιχνίδι, ώρα. Αυτό καθ' αυτό έπαιρνα πάρα πολύ σωστός. Σουτιάτ, τρεις. Θα ήταν πάρα πολύ μεγάλο τρίποντο, αν έπαιρνε τον Κουντίδη. Σουτιάτ, τρεις. Και πάλι έπειτα από το διεκτικό rebound του συμπαίκτη. Ο Σεντρίδης, άστοχος. Διάδης, Ξανούδης. Για τρίτη συγκριτή από δύο σκεφτή πάσα, πήγε να βγάλει μία ακόμα υπέρθυχη. Ο Γιατρίδης, ο Κουστιανούδης, έχουν 20 μπάλα, θα περάσει εκτός όμως. 25,7. 75 όλα. Ο Κοντίδης. Μία, περάζει ο Αλεξανδρίδης. 16 δευτερόλεπτα από τα 18 για την Πέμπλα. Σουρμελίδης. Μουστάρι φορές κάποιος από τους Babes. Μελίδης ανεβαίνει για να δώσει το screen, θα το εκμεταλλευτεί. Κάτι στο screen έδωσε ο Κρυφίλης. 4 δευτερόλεπτα. Πάει μόνος του μέχρι μέσα. Πάρα πολύ σκοπιστά δεν άστοχος επειδή την κόρη πόντ και καλάθι. Buzzer beater από τον Δράσο Αντοντίδη. 77-75. Time out που έχουν καλέσει οι Babes. 1 δευτερόλεπτο. Έχουν ένα ακόμα φάουλ να δώσουν. Παίκτης της Πουέμπλα. Έλα, δεν υπάρχει κανένα, δεν υπάρχει πάρα πολύ χρόνο στο time out, σχεδόν αμέσως επέστρεψαν οι παίκτες. Για να δούμε, η Ατρίδης, τελείωσε την επαναφορά, για να δούμε, η Ατρίδης θα πάρει, θα γυρίσει, θα πει πάρα πολύ δύσκολο, πάρα λίγο να μπει. Απίστευτα πράγματα, πάρα λίγο να μπει. Να πιανώει το καλάθι, στη δεύτερη τους ήττα λοιπόν θα προχωρήσουν οι Big Babes. 77-75 κερδίζουν τις Πέμπλα για την τιμή των όμπλων εντός εισαγωγικών, αλλά δεν καταφέρουν να περάσουν την επόμενη φάση καθώς η συνολική διαφορά είναι στους 16 πόντους και από την τελειωμένη μετάδοση από όλους όσους συνεργάστηκαν στο τυπικό υλικό. Ευχές για όμως τη συνέχεια να είστε όλοι καλά, να περάσετε τελεία. Γεια σας.